Γεια σας φίλοι μου, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Οδυβράμης, ο διοκτήτης του Paramarketing Blog, paramarketing.gr, SEO Web Design Blog. Σήμερα θα μιλήσουμε με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα σχετικά με το SEO και το WordPress, το WordPress SEO. Έχω κάνει την έρευνά μου τελευταία στο ίντερνετ και εκτός από την αγγλική αγορά ή την αγγλοσαξονική που υπάρχουν χιλιάδες άρθρα και post και βίντεο, στην ελληνική αγορά δεν υπάρχει κάποιο σχετικό βίντεο. Είδα πάρα πολλά sites συναδέλφων που είναι πάρα πολύ αξιόλογα και έχουν πάρα πολλά άρθρα σχετικά με το WordPress SEO και στα ελληνικά. Άμα κοιτάξετε και μόνοι σας θα βρείτε αρκετό υλικό, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο βίντεο το οποίο να καλύψει αυτούς που είναι περισσότερο οπτικοί τύποι και θέλουν να το δουν σε βίντεο. Έτσι λοιπόν θα πάω να σας δείξω πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το δικό μας SEO στο WordPress και να εγκαταστήσουμε το plugin WordPress SEO by Yoast. Θα φύγουμε από το δικό μου το blog και θα πάμε στο δεύτερο test blog που έχω δημιουργήσει, το οποίο είναι το webdesign.casunite.gr και θα πάμε κατευθείαν στον κέντρο διαχείρισης. Φαντάζομαι όλοι είστε εξοικειωμένοι με το WordPress, άμα δεν είστε, μπορείτε να μπείτε στο site μου και να επιλέξετε το WordPress για να γραφείτε στα μαθήματα δωρεάν, μαθήματα WordPress αξίας 270 ευρώ, τα οποία είναι και σε βίντεο, είναι μια μοναδική σειρά 20 μαθημάτων και σας πάει βήμα-βήμα εκεί που θέλετε στο να δημιουργήσετε το δικό σας WordPress blog e-shop, γιατί κάνουμε και e-shop, e-site. Πάμε λοιπόν στο webdesign.casunite.gr που είναι ένα test blog. Θα σας δείξω πώς φαίνεται. Είναι αυτό εδώ. Ένα πάρα πολύ απλό blog με ένα θέμα της solo stream καταπληκτικό. Και πάμε στα πρόσθετά μας. Όπως βλέπετε έχω αρκετά πρόσθετα, αλλά δεν έχω το WordPress SEO by Yoast. Πριν το βάλω πρέπει να κάνω κάποια βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να πάω να ρυθμίσω πρώτα απ' όλα τα permalinks ή τους μόνιμους συνδέσμους άμα στα ελληνικά. Ξαρτάται την κατάσταση έχω. Permalinks, όνομα άρθρου. Τα βάζω κάπως έτσι και πατάω αποθήκευση αλλαγών. Επίσης γενικά θα πρέπει να βάλω τον τίτλο στο τόπο που είναι Web Design και υπότιτλος στις βασικές λέξεις κλειδιά, τα οποία πρέπει να είναι τα βασικά θέματα. Εδώ θα βάλω Web Design ή Make Money σε Google Web Design παράδειγμα, που έχω σε ένα άλλο άρθρο. Μπορείτε να χωρίσετε με κάτω παύλες άμα έχουμε τρία θέματα. Κοιτάμε ο τίτλος μας να μην είναι παραπάνω από 70 χαρακτήρες. Η ζώνη ώρας είναι συν 2. Να μην επιτρέπεται η αυτογραφή μελών, γιατί άμα την επιτρέψουμε θα γεμίσουμε με spam. Η διεύθυνση URL του WordPress πρέπει να είναι real canonical, έτσι ακριβώς, να μην έχουμε παραπανήσεις διευθύνσεις ή παραπανήσεις www. Έχουμε http www.webdesign.casunite.gr που είναι το subdomain που έχω ανοίξει και πατάω αποθήκευση αλλαγών. Ωραία, και έτσι επειδή έχω ρυθμίσει και τα permalinks και τους υποτίτλους και τον τίτλο του στο τόπο και τις διευθύνσεις URL, θα πάω στα πρόσθετα. Θα πατήσω νέο πρόσθετο. Θα πατήσω στην αναζήτηση WordPress SEO. Και εδώ που γράφει WordPress SEO by Yoast, θα πατήσω εγκατάσταση. Το WordPress SEO by Yoast είναι αδιαφυσβήτητα το καλύτερο πρόσθετο ή plugin για WordPress SEO και συνδυάζει πάρα πολλά plugins σε ένα, όπως θα δείτε αυτή τη στιγμή. Συνδυάζει τα plugin Google XML Sitemaps, τα Breadcrumbs, δεύτερο plugin, και το WordPress SEO, το παλιότερο του Yoast, που πλέον σε ανανεωμένη του έκδοση, συγγνώμη, τα έχει όλα αυτά. Πάτω ανεργοποίηση προσθέτου. Και όπως βλέπετε, το πρόσθετο ενεργοποιήθηκε και εμείς πάμε στο SEO, που είναι το πρόσθετό μας, για να κάνουμε μια περιήγηση. Πατάμε το dashboard για να ξεκινήσουμε τις βασικές ρυθμίσεις. Tracking, αφήνουμε το άλλο tracking. Security, δεν το θέλω το disable, the advanced part. Πατάω αποθήκευση αλλαγών, σε ό,τι αλλάζω το κάνω. Αποθήκευση πρώτα. Τα Webmaster Tools δεν μας χρειάζονται ιδιαίτερα.
Και πάω τώρα στο title semantics. Στο title settings πατάω force write rules, ιδάλλως θα μας εμφανίζει διπλά τα ονόματα τίτλων, δηλαδή θα εμφανίζεται web design το υποτίτλο και ξανά web design, άρα θα φύγουμε από 70 χαρακτήρες. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε use meta keyword tag, το χρησιμοποιώ αυτό, και πατάω αποθήκευση αλλαγών. Επίσης μετά πάω στο home και πρέπει να γράψω το meta description template, το οποίο πρέπει να είναι 156 χαρακτήρες, και γράφω κατασκευή ιστοσελίδων και web design. Συγγνώμη. Εγώ θα βάλω κάτι πάρα πολύ απλό για να βγείτε στην πρώτη σελίδα της Google. Θαυμαστικό. Και μετά βάζω το Meta Keywords Template. Θα βάλω τη λέξη WordPress, Web Design, Google, SEO και κατασκευή ιστοσελίδων. Φροντίζουμε το Meta Keyword Template να μην είναι 1000 μέχρι 10 βαριά. 8 με 10 λέξεις βάζουμε, γιατί κάθε σελίδα πρέπει να έχει τα δικά της. Δεν μπορώ να παραφουσκώσω τα Meta Keyword Template, ούτε το Meta Description Template το κάνω τεράστιο, πάνω από 156 χαρακτήρες, επειδή θα μας το αναγνωρίσει η Google και οι βασικές μηχανές αναζήτησης ως spam. Πατάω αποθήκευση αλλαγών. Και τώρα θα πάω να επιλέξω το Meta Description Template και το Meta Keywords Template και να το αντιγράψω και στα Post Types, στα Taxonomies και στα Other. Ούτως ώστε, σε περίπτωση που ξεχάσω να βάλω μέσα στα άρθρα μου και στις σελίδες μου ξεχωριστό Meta Description και Meta Keyword Template, να έχω το by default, δηλαδή το αυτόματο που το παίρνει μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ καλή στρατηγική, γιατί μπορεί να θέλω σε μια σελίδα να έχω τα γενικά Meta Description και Meta Keywords Template και να μην έχω τα ειδικά για τη συγκεκριμένη σελίδα, να μην έχω δηλαδή κάποια συγκεκριμένη λέξη κλειδί για αυτή τη σελίδα, αλλά να έχω τις γενικές. Όταν είμαστε αρχάριοι και σε αυτό το επίπεδο που πιστεύω είναι οι περισσότεροι που ξεκινάνε σήμερα στο ίντερνετ, πρέπει να έχω βάλει και για λόγους ευκολίας, για να μην ξεχάσω, γιατί άμα ξεχάσω να βάλω Meta Description Template και Meta Keywords Template θα φαίνεται ορφανό η σελίδα μου ή το άρθρο μου, αλλά και σε περίπτωση που δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ακόμα ειδικές περιγραφές και keywords σε κάθε σελίδα, να έχω τα γενικά. Οπότε, αφού σας το είπα δύο φορές για ποιο λόγο το κάνω, πατάω Ctrl-C, το αντιγράφω στα άρθρα, σελίδες, authorship θέλω να φαίνεται, στα bullet μέσα και αυτά θέλω να φαίνεται, στο WP catalog είναι ένα προγραμματάκι που έχω βάλει, θέλω να φαίνεται, real author θέλω να φαίνεται παντού, που σημαίνει φαίνεται ο συγγραφέας του άρθρου, ακόμα και στις σελίδες και στα άρθρα, στην Google. Taxonomies, στις κατηγορίες θέλω να φαίνομαι, σε ετικέτες θέλω να φαίνομαι, στη μορφή θέλω να φαίνομαι και είναι το μοναδικό που κρατάω. Μένω index, αλλά follow τα meta robots. Η μορφή δεν χρειάζεται να φαίνεται στα αποτελέσματα. Οι κατηγορίες από τις κατηγορίες προϊόντων είναι αυτό, γιατί έχω το WP catalog, ένα προγραμματάκι με κατηγορίες. Θέλω να φαίνεται. Πατάω Other, που είναι Author Archives, θέλω να φαίνεται. Data Archives, τα αφήνουμε no index follow. Και πατάω Αποθήκευση αλλαγών. Θέλω να πω κάτι, ένα σχόλιο για τα Data Archives που είμαστε εδώ. Συγγνώμη. Εδώ είναι. Ότι ακόμα και να το κάνουμε index και στις μηχανές αναζήτησης δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν έχουμε να φοβηθούμε τόσο πολύ για το διπλό περιεχόμενο, γι' αυτό το κάνουμε no index. Ο λόγος δηλαδή που βάζουμε no index είναι ότι κάποια πράγματα τα εμφανίζει διπλά. Παράδειγμα τα tags είναι σελιδοποιημένες λέξεις κλειδιά στην Google, αλλά είναι ξεχωριστές λέξεις οι οποίες όντως έχουν διπλό περιεχόμενο.
Όμως εγώ θέλω να με πιάσει τα tags η Google, γιατί αυτή τη στιγμή προσωπικά έχω όφελος από τα tags. Επειδή έχω μεγαλύτερο εύρος και διασπορά στις μηχανές αναζήτησης. Και θέλω να πω ότι η Google δεν είναι πάντα, είναι σαν την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή άλλα εξαγγέλει και άλλα πραγματοποιεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή η Google τιμωρεί το διπλό περιεχόμενο ότι το κάνει σε όλα τα site ή θα γίνει στο δικό μας το site. Και όταν λέμε διπλό περιεχόμενο, δεν εννοώ διπλό περιεχόμενο από δύο διαφορετικά site, αλλά εννοώ το διπλό περιεχόμενο από το ίδιο το site. Δηλαδή, όταν έχω δύο ίδιες πανομοιότυπες σελίδες και δεν είναι διαφορετικές μία από την άλλη, τότε ίσως να έχω και πρόβλημα στα αποτελέσματα. Όμως, άμα έχω δύο διαφορετικά domain και δύο διαφορετικά site με το ίδιο περιεχόμενο, θα βγει πρώτο αυτό που έγινε πιο πρόσφατο λόγω του caffeine update της Google, αλλά στο δυναικές, δηλαδή αργότερα, θα βγει πρώτο αυτό που έχει μεγαλύτερο page rank και είναι πιο ποιοτικό. Γενικά ποιοτικά στοιχεία. Για να μην σας μπερδέψω, θα συνεχίσω να κάνω την δουλειά μου. Τώρα θα επιλέξω τα meta keywords template. Θα τα αντιγράψω σε όλα τα post στα meta keywords template. Το ίδιο θα κάνω και στα taxonomies. Το ίδιο θα κάνω και στα other και στα author archives και στα search pages title template και στο 404. Και πάτω αποθήκευση αλλαγών. Ωραία, τώρα αφού έχω τελειώσει με το title σε metas, θα πάω στο social. Το social μας βοηθάει σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που χρειαζόμαστε, όπως το Open Graph Metadata που έχει το Facebook και το Twitter, το Card Validator και το Google Plus, το Publisher Page, ούτως ώστε πρέπει να βάλουμε το Google Plus Page για την εταιρεία μας ή για το, να το πω έτσι, τη δική μας προσωπική Google Page σελίδα. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνω στο WordPress SEO, εάν το έχω ήδη ενεργοποίηση από το Jetpack. Άμα δεν έχουμε το Jetpack, δεν μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε. Ή από το θέμα μας, το οποίο θέμα αυτή τη στιγμή είναι το Brilliance Solo Stream. Δεν έχω ενεργοποιήσει όμως το author, αλλά το έχω ενεργοποιήσει από το πραγματικό μου site, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτός είμαι εγώ. Οπότε μπορώ να πάω εδώ πέρα και να βάλω, να κάνω αποθήκευση αλλαγών. Δεν έκανα, τώρα το κάνω. Αυτό είναι προαιρετικό, γιατί στο συγκεκριμένο θέμα, στα θέματα της solo stream, συγγνώμη, ήδη υπάρχουν εδώ πάνω και αναγνωρίζει η Google αυτή τη στιγμή ότι είμαι εγώ συγκεκριμένος που γράφω το άρθρο. Επίσης, μπορείτε να το κάνετε, άμα πάμε, συγγνώμη, σε ρυθμίσεις, το sharing και έχετε βάλει το Jetpack, το πρόσθετο, να συνδέσετε το Google Plus Profile, το οποίο το κάνετε sign in από εδώ. Και τώρα βλέπετε τον εαυτό μου, γιατί έχω συνδέσει το λογαριασμό μου στο Google Authorship. Αυτό γίνεται από το πρόσθετο Jetpack, να σας δείξω ποιο είναι, το οποίο πιστεύω ότι όλοι θα το εγκαταστήσετε, επειδή έχει πάρα πολλά στοιχεία που χρειάζεται. Είναι το Jetpack by WordPress.com. Ξαναγυρνάμε στο social και πάμε στο XML Sitemaps, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ που γράφει User Sitemap, πατάω κλικ γιατί θέλω να το ενεργοποιήσω. Για να ενεργοποιηθεί πρέπει να πατήσω κλικ εδώ. General Settings, πατώ και ping Yahoo και ping ask.com. Όλα τα άλλα τα αφήνω ίδια όπως τα έχει από μόνο του, μόνο τα πουλί μέσα δεν θέλω. Και πατάω αποθήκευση αλλαγών. Βλέπουμε τώρα εδώ που λέει you find your XML sitemap here, κάνοντας κλικ σε αυτό εδώ, θα μας έδειχνε κανονικά το sitemap μας.
Όμως έχει ένα μικρό λαθάκι το καινούριο Yoast πρότυπο και το sitemap μας, είναι κανονικά στο sitemap.xml. Ακόμα συνεχίζουμε να βγάζει το παλιό, αλλά μπορούμε να το δούμε σε ένα άλλο site. Όπως το paramarketing, το οποίο αυτό είναι το sitemap. Λίγο δύσκολο, αλλά αυτό είναι το sitemap. Έτσι θα φανεί και εδώ το sitemap το δικό μας. Στην πορεία θα πάμε να ενεργοποιήσουμε, να δούμε τα permalinks, συγγνώμη. Μπορεί να επιλέξετε το strip the category page, αυτό εδώ, ούτως ώστε να μην έχουμε πάρα πολλά, να το πω έτσι, πάρα πολλές λέξεις που να μας χωρίζουν από το post μας, από το άρθρο μας, όπως είναι αυτό το category, γιατί δεν χρειάζεται πουθενά, δεν είναι λέξη κλειδί και έτσι δεν μας χρειάζεται κάπου. Και από όλα τα άλλα εδώ πέρα, όπως το βλέπετε, κανόνικα settings και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Πατάμε αποθήκευση αλλαγών, γιατί το αφήνουμε by default, και το remove stop words from slugs έχουμε, δηλαδή να βγάλουμε το και, το ή και όλα αυτές τις λέξεις που είναι τα λεγόμενα stop words από τις λέξεις κλειδιά και από το URL. Πηγαίνοντας τώρα στο internal links, επιλέγουμε την επιλογή με breadcrumb settings, πατάω αυτό και πατάω και bold the last page in the breadcrumb, να το κάνει με γραμματοσυρά, με συγγνώμη, μορφοποίηση bold. Πατάω αποθήκευση αλλαγών. Να δούμε λίγο τι είναι το breadcrumb. Αν πατήσω παράδειγμα στο web design, μάλλον δεν πάτησα στο άρθρο web design, αλλά παρόλα αυτά θα δείτε ότι έχω category blog design που είναι εδώ home web design. Αυτό είναι το breadcrumb. Είναι επιλογή με ψίχουλα, έτσι σημαίνει στα ελληνικά. Και βγαίνει από την περίφημη ιστορία του Hans και της Gretel που είχαν αφήσει ψίχουλα στο δάσος για να ξαναγυρίσουν πίσω από την αρχική τους τοποθεσία όταν είχαν χαθεί. Που σημαίνει ότι εγώ τώρα πάνω πίσω προς τα πίσω για να φτάσω στην αρχική μου τοποθεσία. Αυτό μπορεί να μην φαίνεται καλά εδώ πέρα, αλλά αν πατήσω τώρα μια υπηρεσία SEO, όπως το WordPress SEO Redesign, βλέπετε ότι έχω μια πιο μεγάλη πλοήγηση, πολλά υπομενού. Που πάω από το Home, SEO Google πρώτη σελίδα, υπηρεσίες SEO πρώτη σελίδα, WordPress SEO Redesign. Άρα εδώ έχω ένα πιο μεγάλο breadcrumb και πρέπει να πάω πίσω για να βρεθώ στην αρχική. Πολύ σημαντικό για το SEO μας, το οποίο το παρέχει το plugin SEO by Yoast. Άμα το βάλετε, θα πρέπει να το βάλετε χωριστά breadcrumbs, για να υπάρχει σαν plugin. Όπως επίσης πρέπει να βάλετε και χωριστά το Google Sitemaps, άμα δεν έχετε το συγκεκριμένο Yoast WordPress SEO plugin. Εφόσον έχουμε κάνει αυτό, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα που βλέπετε μας είναι άχρηστα, και το RSS και το Import και το Bundle Title Editor και όλα τα συγκεκριμένα για αρχή δεν τα χρειαζόμαστε. Τώρα, εφόσον έχουμε τελειώσει με το Yoast WordPress SEO στην κύρια εγκατάστασή του, θα πάω να σας δείξω πώς φαίνονται τα άρθρα και οι σελίδες μας και τι μπορούμε να κάνουμε εάν θέλουμε σε κάθε άρθρο ή σελίδα να έχουμε ξεχωριστές λέξεις κλειδιά, ξεχωριστά meta keywords και ξεχωριστά tags για τα άρθρα. Ξεκινάω από τις σελίδες. Πάω στη σελίδα web design που έχω δημιουργήσει προηγουμένως. Συγγνώμη, να κάνω μια παρατήρηση. Εδώ βλέπουμε το meta description και το focus keyword από το WordPress SEO, το οποίο δεν έχω θέσει κανένα meta description και κανένα focus keyword για τη σελίδα web design, που σημαίνει ότι παίρνει από μόνο του αυτά που έχω βάλει στα αρχικά για τις σελίδες. Επίσης μπορώ να έχω ξεχωριστά στα αρχικά για τις σελίδες, ξεχωριστά για τα άρθρα. Εγώ έχω βάλει τα ίδια. Τώρα πατάμε αλλαγή για να κάνουμε επεξεργασία και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι η σελίδα μας εδώ μέσα. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε και άλλα plugins πιο πάνω, τα οποία θα τα κάνω drag and drop για να ανοίξω το WordPress SEO by Yoast. Αυτό είναι το περιβάλλον του, έχει το snippet preview που θα φαίνεται η σελίδα μας στην Google και έχει πιάσει από μόνο του
αυτό που έχω βάλει. Κατασκευή σου link και web design για να βγει στην πρώτη σελίδα της Google. Focus keyword δεν έχω καμία, θα βάλω το web design. Άμα δεν βάλετε κάποιο focus keyword, δεν θα μπορέσετε να δείτε την page analysis. Ενώ έχω βάλει focus keyword, δεν έχω κάνει αποθήκευση γι' αυτό. Οπότε πρέπει και στο meta description να έχουμε focus keyword, το έχει πιάσει. Άμα θέλω να είναι διαφορετικό, το γράφω. Ας πούμε γράφω και SEO web design. Meta keywords πρέπει οπωσδήποτε να έχω κάποιες λέξεις, έβαλα μερικές. Άμα θέλω να είναι λίγο διαφορετικές, έχω βάλει κάποιες άλλες. Και μας λέει από κάτω ότι άμα γράψω κάτι διαφορετικό, θα υπερφαλαγγίσει τις βασικές αρχικές λέξεις που έχουμε βάλει. Επίσης πρέπει να έχουμε τη λέξη κλειδί και μέσα στο κείμενο. Και εδώ δεν έχουμε tags γιατί είναι σελίδα, αλλά πρέπει να έχουμε μία εικόνα. Θα επιλέξω μία εικόνα στην οποία πρέπει οπωσδήποτε ο τίτλος να είναι web design και το όνομα της εικόνας έχει ανεβαστεί με το web design, αλλά να έχει και εναλλακτικό κείμενο web design. Εγώ θα βάλω μόνο το alt text, το εναλλακτικό κείμενο, τα άλλα θα τα αφήσω έτσι. Και θα ρίξω και την εικόνα πάνω από τον ήταν ένα τίτλο μέσα στο άρθρο και τώρα θα πατήσω ενημέρωση για να πάω να δω τι μας βγάζει το page analysis του WordPress SEO by Yoast. Για να δούμε τι ψάρια πιάσαμε. Πατάω page analysis και λέει ότι έχουμε μόνο 10 λέξεις στο body copy. Πρέπει να είναι πάνω από 400. 300, συγγνώμη, τουλάχιστον. Η λέξη κλειδί δεν εμφανίζει την πρώτη παράγραφο. Ναι, γιατί έχουμε μόνο το web design και δεν γράψαμε στην πρώτη παράγραφο κάτι για το web design. Πολλές φορές μπορεί να το γράψουμε και να μην το εμφανίζει γιατί έχουμε κάνει ορθογραφικά λάθη ή έχουμε βάλει τόνους στα ελληνικά, οπότε δεν πρέπει να μας ανησυχεί τόσο, γιατί τις λέξεις κλειδιά τις διαβάζουμε γλώσσα μηχανής. Ο τίτλος έχει 23 χαρακτήρες και είναι μικρότερο από το recommended minimum 40 χαρακτήρων, που σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε και άλλες λέξεις. Δηλαδή μόνο το web design δεν μας βολεύει. Πρέπει να πατήσουμε web design in Greece. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε πιο rich keywords σελίδες ή URLs. Ξαναπατάω μία ενημέρωση. Παράδειγμα τώρα έχουμε το web design και το Greece που είναι 3 λέξεις κλειδιά. Πατάω page analysis, 33 χαρακτήρες, πάλι με λείπουν 7, δεν μας πειράζει. Το meta description είναι κάτω από 120 χαρακτήρες, πρέπει να είναι μεταξύ 120 έως 156. Εμείς εδώ τώρα έχουμε 80 περίπου. Θα συμπληρώσω και εδώ και άλλα. Φτιάξτε το δικό σας site σε WordPress. Τώρα έχω μπλουτίσει κι άλλο το meta description. Επίτηδες το κάνω. Αυτό είναι που λένε στα αγγλικά keyword rich, εμπλουτισμένες και στρατηγικά τοποθετημένες οι λέξεις κλειδιά. Ξανασυνεχίζω το page analysis. Συνεχίζουμε. No outbound links. Δεν έχουμε εξερχόμενα links. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 3 έως 100. Μπορούμε να βάλουμε και 300. Δεν θέλω να υπεσέρθω, αλλά χρειάζομαστε εξερχόμενα links σε σχετικές με μας σελίδες και site. Εκτός site του δικού μας. Η φράση εμφανίζεται στα subheadings και στο ΙΤΑ1 που είναι το web design. Μόνο σε αυτό, συγγνώμη. Και στο ΙΤΑ1 που είναι στον τίτλο, δύο φορές. Γι' αυτό το έχω βάλει πονηρά και από πάνω και από κάτω, από τη φωτογραφία. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Η image δεν, έχει alt tag με target keyword. Η keyword φράση εμφανίζεται στο URL.
δεν ξανά έχετε χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη κλειδί, οπότε είναι σωστό. Τι εννοεί με αυτό ο Yoast? Ο Yoast εννοεί ότι σύμφωνα με την Google, ο αλγόριθμός της δεν επιτρέπει από το ίδιο site δύο σελίδες να έχουν ίδια θέση στην ίδια σελίδα αποτελεσμάτων της Google. Που σημαίνει ότι έχω για κάθε domain, για κάθε site δηλαδή, μία θέση αναδεκάδα που πάνε οι σελίδες αποτελεσμάτων. Οπότε πρέπει να έχω διαφορετικές λέξεις κλειδιά για κάθε σελίδα, άμα θέλω να έχω μεγάλο εύρος λέξεων κλειδιών. Δηλαδή, με ενδιαφέρει η λέξη web design, θα βάλω μία φορά. Μετά θα βάλω παρόμοιες. Web design tips, παράδειγμα, ή design σκέτο, ή SEO design, ή WordPress design. Ούτως ώστε να έχω πιάσω και διαφορετικές λέξεις κλειδιά. Αυτό είναι εν μέρει σωστό, γιατί όπως σας είπα, συμβαίνει πολλές φορές να βλέπουμε την ίδια μας σελίδα. Άμα δείτε το άρθρο μου και το βίντεο μου Google Domination, η ίδια σελίδα ή το ίδιο site έχει εμφανιστεί πάρα πολλές φορές στα αποτελέσματα της Google και πιάνει από το 7 έως το 15 αποτέλεσμα. Λοιπόν, συνεχίζω το paid title condensed keyword phrase στην αρχή, που σημαίνει ότι ξεκινάει με τη λέξη κλειδί, γράφω web design Greece, δεν γράφω Greece web design όταν έχω λέξη κλειδί web design. Λοιπόν, και τώρα μας λέει ότι το meta description είναι appealing, έτσι λέει εδώ, πώς το βρήκε στα ελληνικά δεν το ξέρω. The meta description appealing σημαίνει ότι είναι ελκυστικό για τον συμμεβάσιο ανταγωνισμό. The meta description έχει τη κυρία λέξη κλειδί, το meta description, και το keyword υπάρχει στην πρώτη παράγραφο από το copy που είναι εδώ. Αυτά είναι όλα και όλα, τα βασικά που πρέπει να ξέρετε. Άμα πάω στο advanced, μας ρωτάει άμα θέλω να κάνω index ή no index, άμα θέλω να βάλω no follow και άμα θέλω να αλλάξω μερικά πράγματα, τα οποία να μην εμφανίζεται το authorship, να βάλω 301, αυτά δεν τα χρειάζομαι αυτή τη στιγμή, και κάποια social, τα οποία μπορεί πολλές φορές όταν κάνω δημοσίευση, να, επειδή έχω πάρα πολλές φωτογραφίες ή πάρα πολλές description σε πολλές σελίδες της Google, του site μου συγγνώμη, να μας μπερδεύει. Το Facebook να βάζει άλλα κείμενα και άλλες φωτογραφίες. Οπότε επιλέγω εδώ πέρα ποια image θέλω να φορτώσω και ποιο Facebook description και Google Plus description να φαίνεται, άμα δεν μας καλύπτει αυτό ή μας βγάζει κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές όταν έχω φρέσκα άρθρα ή και επειδή το Facebook και αυτό site είναι να κάνει τέτοια λάθη. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα χρειαστεί να κάνω κάτι. Άμα χρειαστεί να κάνω κάτι, απλώς πρέπει να επιλέξει ποια φωτογραφία θέλετε να φαίνεται, άμα έχω πολλές. Γιατί ακόμα και η επιλεγμένη εικόνα, το feature image δεν το πιάνει και έτσι το ξαναπερνάω από εδώ και ξαναπερνάω το αρχικό, το my description και εδώ και εκεί και το κάνω μια ενημέρωση. Αυτό είναι όλο στη σελίδα μας που χρειάζεται να κάνω. Μετά, άμα πάω στα άρθρα, η μόνη διαφορά που έχω στα άρθρα είναι ότι έχω κατηγορίες και ετικέτες. Δηλαδή, το μόνο που χρειάζεται να αλλάξω είναι ετικέτες, να βάλω ότι έχω στα meta keywords και στις ετικέτες. Ετικέτες δεν χρειάζεται να το παρακάνω να βάλω 500. Μπορεί να έχω παραπάνω ετικέτες από τα meta keywords. Δηλαδή μπορεί να έχω και παραπάνω από 10, αλλά να μην ξεφύγω υπερβολικά. Δηλαδή βλέπουμε κάποιους που έχουν 500 ετικέτες. Θέλω να κρατήσω το site μου να μην φαίνεται spam. Ότι δηλαδή είναι παραγεμισμένο και παραφουσκωμένο με λέξεις κλειδιά και να είναι πάρα πολλά. Άμα το αφήσω έτσι, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, και κάνω μια απλή ενημέρωση, θα με πιάσει αυτά που έβαλα και στην αρχή, το rhythmation του WordPress SEO. Κάνω μια ενημέρωση και μετά θα πάω να δω, συγγνώμη, αφού σου τελείωσα και με τα άρθρα, θα πάω να δω τι με βγάζει στο SEO αυτή τη στιγμή όταν έχω δημοσιεύσει αυτό το άρθρο του Καλημέρα Κόσμο. Έχω εγκατεστημένη το SEO Quake toolbar για Firefox, μπορείτε να το κατεβάσετε και κάνω μια διάγνωση για να δω τι γίνεται. Και τα βλέπω όλα μπλε, πάρα πολύ καλά το URL, 35 χαρακτήρες, τίτλος Καλημέρα Κόσμο Web Design, πάρα πολύ σωστό,
Κατασκευή στο σελίδι και web design για την πρώτη σελίδα της Google. 80 χαρακτήρες, πολύ σωστό. Meta keywords έχει πιάσει 5 πάρα πολύ καλά. Headings έχει πιάσει τα 1 ή τα 2. Έχει πιάσει αρκετά headings, πολύ σωστά και αυτά. Έχει πιάσει 8 images και 5 δεν έχουν alt text. Μπορεί να πάω να τα διορθώσω. Text HTML ratio είναι 15:65, που σημαίνει ότι πρέπει να τα ανεβάσω πάνω από το 50%. Ναι, δεν έχω και πολύ κείμενο. Και να προχωρήσω παρακάτω. Frames δεν έχω, ευτυχώς. Flash δεν έχω. XML sitemaps δεν τα έχει πιάσει ακόμα. Θα λίγη ώρα να το πιάσει. Τα adwords 60 πιάνει αυτόματα από μόνο του. Από μόνο του. Τα έχει ενσωματωμένα το WordPress. Τουλάχιστον οι δικές μου εγκαταστάσεις στα ελληνικά τα έχουν. Γλώσσα ελληνικά γιατί απευθύνω στην ελληνική αγορά. Google Analytics δεν τα έχει πιάσει γιατί δεν τα έχω ενεργοποιήσει. Gemo τα tags δεν έχω βάλει, όλα τα υπόλοιπα. Feeds έχω, Favicon έχω, IP έχω, GateZip έχω, το οποίο GateZip πάει πακέτο μαζί με το XML sitemap. Το δημιουργεί δηλαδή το WordPress SEO και είναι πάρα πολύ σημαντικό το αρχείο GateZip. Οπότε, το μην ασχεί το XML sitemap, θα χρειαστεί να δημιουργήσει μερικές σελίδες για να το πιάσει σωστά και το δεύτερο είναι ότι η σελίδα του είναι sitemap.xml. Είναι το domain του site σας, slash κάθετος δηλαδή, sitemap.xml. Μην ανησυχείτε, άμα δεν το δείτε ακόμα το sitemap, μπορείτε να δημιουργήσετε μερικές σελίδες και μετά να το πιάσει. Και ο δεύτερος λόγος που δεν το βλέπετε ακόμα, ίσως είναι ότι κρατάει στην παλιά μνήμη ο Firefox το παλιό site που δεν είχε. Οπότε μπορεί να πάτε σε ένα άλλο browser και να το βρείτε το sitemap. Αυτό είναι για με το τι κάνουμε αυτή τη στιγμή για το WordPress by Yoast. Όμως δεν έχουμε τελειώσει. Εφόσον το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να υποβάλουμε το site μας στην Google γιατί έχουμε δημιουργήσει το sitemap. Και για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να πάμε στο Google Webmaster Tools να κάνουμε υποβολή. Δεν ξέρω αν έχετε όλοι φτιάξει Google Webmaster Tools. Πατάω αναζήτηση. Πάω να συνηθώ στο Webmaster Tools. Δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε και μερικές φορές και τη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτηση παγκοσμίως. Και μπαίνουμε στα εργαλεία για Webmasters. Εδώ τώρα πρέπει να πατήσω προσθήκη στο τόπο, γιατί προφανώς δεν έχω βάλει το καινούργιο μου site. Και όχι, δεν το έχω βάλει. Θα πάω προσθήκη στο τόπο, εισάγετε ποιο θέλετε. Εγώ θέλω το web design και χωρίς www να το γράψετε, δεν παθαίνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή τα real canonical, έτσι λέγονται, βοηθάνε στο να μην έχουμε 3W. Όσο πιο σύντομη είναι η διεύθυνσή σας, τόσο καλύτερη. Τώρα πρέπει να κάνουμε επαλήθευση ότι μας ανήκει. Υπάρχει να κατεβάσουμε αυτό τον κώδικα, να μεταφορτώσουμε το αρχείο, μια διαδικασία χρονοβόρα και υπάρχουν και εναλλακτικές μέθοδοι. Πατάμε εδώ, με Google Analytics. Υπάρχουν άλλες 4, εγώ θα επιλέξω τα Google Analytics, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα έχω ενεργοποιήσει. Άρα ένας λόγος είναι ότι πρέπει να έχω ενεργοποιήσει τα Google Analytics για να μπορέσω να κάνω επιβεβαίωση απευθείας του site μου στην Google. Οπότε ξαναπάω σβέλτα, μέσα στο site, και πατάω Google Analytics Not Active. Για να το κάνω αυτό, έχω κατεβάσει το Google Analytics by Yoast, πάλι, και πάω να επιλέξω το προφίλ που θέλω να δημιουργήσω. Δίνω άδεια στο Google Analytics for WordPress by Yoast, το οποίο είναι ένα πρόσθετο που μπορείτε να βρείτε και αυτό όπως βρήκαμε και το WordPress SEO, και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ για να μην ψάχνετε να βάλετε τον κώδικα του Google Analytics σε όλο το site σας. Εδώ έδωσε το δικαίωμα στον Yoast να μπορεί να κάνει tracking τα Google Analytics. Πατάω να επιτρέπει την πρόσβαση πάλι γιατί έκανε κάποιο error.
Ωραία. Τώρα κοιτάω να βρω ποιο προφίλ θέλω. Και από όλα αυτά που βλέπω, βρήκα το blog Cash Unite. Ένα παλιότερο domain που δεν το χρησιμοποιώ. Και θα πατήσω και Show Advanced Settings, να επιλέξω μερικά settings ακόμα για προσωπική χρήση, αφού το κάνω να το κάνω σωστά. Και πάω το Update Google Analytics Settings. Και όπως βλέπετε, το προφίλ έχει ενεργοποιηθεί. Βέβαια, αυτό ήταν ένα άλλο προφίλ. Παρόμοιο με αυτό, προτίμησα να αλλάξω το όνομα από blog Cash Unite Web Design. Πατάω επιβεβαίωση. Συγχαρητήρια, έχει γίνει επιτυχής επαλήθευση, γιατί το Web Design Cash Unite ανήκει από εμάς και το καταλάβε η Google μέσω του Google Analytics. Πατάω συνέχεια. Ούτως ώστε θα πάω πάλι στο site μου ή με το συγκεκριμένο. Θα πάω στους χάρτες στο τόπο και θα πατήσω προσθήκη δοκιμή. Και όπως με έχει εδώ πέρα τους webdesign.cashunite.gr, θα πατήσω στο site map.xml. Πατάω υποβολή. Ανανέωση. Ναι, όπως βλέπετε έχει πιάσει τον έναν, εκκρεμεί ακόμα ο χάρτης στο τόπο. Δεν μας πειράζει αυτό. Θέλει κάποιες μέρες η Google για να το ευρετεριάσει και να το ταξινομήσει. Μπορεί να είναι από 1-2 μέρες. Όμως σωστό είναι από την αρχή να έχω κάνει υποβολή χάρτη στο τόπο και να μην περιμένουμε να έχει περάσει ένας μήνας και να μην έχουμε κάνει ακόμα υποβολή του χάρτη στο τόπο στην Google. Για το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να κάνετε υποβολή και στην Bing, αν και δεν χρειάζεται, γιατί το 99% των αναζητήσεων, μήπως σχεδόν το 100%, προέρχεται από την Google, οπότε είναι χάσιμο χρόνο. Αυτά για σήμερα, φίλοι μου. Είδαμε το πώς βάλαμε το WordPress SEO by Yoast και πώς το ρυθμίσαμε στο site μας. Πώς κάναμε ανάλυση SEO με το SEO Quake και πώς κατεχωρήσαμε και το sitemap αφόσον βάλαμε το WordPress SEO by Yoast, πώς κατεχωρήσαμε το sitemap στην Google. Οπότε με εδώ τελειώσαμε. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο 972-364-387. Είμαι ο Γιάννης Οδηβράμης, ο ιδιοκτήτης του Paramarketing Blog και μπορείτε να κατεβάσετε και δωρεάν τον οδηγό SEO πηγαίνοντας στο paramarketing.gr κάθε το SEO ή πάντα SEO, που είναι ένας πολύ καλός οδηγός. Έχει τα πάντα αναλυτικά για το πώς μπορείτε να βγείτε πρώτοι στην Google. Ένας οδηγός μαθημάτων με 8 περίπου βίντεο αξίας 129 ευρώ συν ένα μινι βιβλιαράκι που σέρτε στο email σας. Αυτά από μένα. Θα χαρώ πολύ να γραφτείτε στη λίστα μου και στο site μου και να κάποιος από εσάς να με πάρει τηλέφωνο άμα έχει κάποια εμπορία ή να επικοινωνήσουμε μέσω Facebook, μέσω Twitter ή μέσα από το site μου. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.